Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό και χρόνια πολλά. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Βρεθήκατε λοιπόν στο Παρίσι. Ούτως ή άλλως, όσο βλέπουμε στα τηλεοπτικά δελτία, αλλά κυρίως ας πούμε σε ξένα έτσι, δελτία, υπάρχει πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια Γάλλοι πολίτες βρίσκονται στους δρόμους σε αυτές τις κινητοποιήσεις και υπάρχουν πολλές εντάσεις, μεγάλη οργή, έντονη δυσαρέσκεια όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Γάλλο τον πρόεδρο. Αποκομίσατε εσείς, μεταφέρετε αν θέλετε λίγο το παριζιάνικο απεργιακό κλίμα σε εμάς έστω και μέσω ραδιοφώνου. Ναι, παρότι δεν είναι και εύκολο να μεταφέρεις όλη αυτή την τεράστια διαδήλωση, θέλαμε να πούμε το εξής. Κύριε Λατζά, είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ποτάμια οι δρόμοι να έχουν γεμίσει από χιλιάδες εργατόκοσμο, νεολαίας, το λαό της Γαλλίας, να έχουν ψεγητήσει στους δρόμους και να διαδηλώνουν. Είναι πέρα από συγκλονιστικό, είναι και ελπιδοφόρο ότι όλος αυτός ο εργατόκοσμος, ο λαός της Γαλλίας, διεκδικεί μια ζωή με δικαιώματα. Επίσης θα λέγαμε ότι είναι συγκλονιστικό και παράγγειλα και αυτό ελπιδοφόρο ότι ανάμεσά τους δεν ήταν μόνο οι Γάλλοι, ήταν και οι Έλληνες μετανάστες που ζουν στη Γαλλία. Mm-hmm. Είναι εργαζόμενοι, φοιτητές που αν θέλετε βλέπουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που ζουν εκεί και καταλαβαίνουν ότι είναι κοινά και η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου δεν αφήνει κανέναν λαό θα λέγαμε απ' έξω. Όπως επίσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι συγκλονιστικό ακόμη τα συνθήματα που φώναζαν οι εργάτες ότι δεν εγκαταλείπουμε τίποτα, θα τα αναστήσουμε όλα. Ή το σύνθημα ότι παρά την καταστολή, την τεράστια καταστολή, αυτό πραγματικά νομίζω ότι φάνηκε σε όλα τα επίπεδα, το σύνθημα τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα λαό που αγωνίζεται. Αυτά τα συνθήματα ακούστηκαν σε όλη τη Γαλλία, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Θα λέγαμε επίσης ότι είναι συγκλονιστικό ότι έξω από κάθε χώρο δουλειάς υπήρχαν οι ίδιοι εργαζόμενοι του χώρου δουλειάς, παράδειγμα στα πετρέλαια, στους σιδηροδρόμους που υπερασπίζονταν, περιφρουρούσαν το δικαίωμα να έχουν ζωή με δικαιώματα. Αυτό νομίζω είναι μια έτσι σύντομη περιγραφή της κατάστασης των απεργιακών κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων που ξέρετε ότι δεν σταματούν. Τη Δευτέρα έχουν πάλι κινητοποιήσεις γιατί είναι αποφασισμένοι να μην περάσει η αντιασφαλιστική πολιτική του Μακρόν που τους πάει όπως ξέρετε πολύ καλά στα 43 χρόνια και στα 64 χρόνια δουλειάς. Μάλιστα, στα 64 χρόνια ηλικίας, στα 43 χρόνια δουλειάς. Ηλικίες, κανένα πρόβλημα, έγινε κατανοητό, μην ανησυχείτε κύριε Πέρε. Και επειδή μιλήσατε και καλά κάνατε και το θίξατε, το θέμα της καταστολής, να πω για το ακροατήριο περισσότερο, ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κυρία Ντούνια Μιγιάτοβιτς, εξέφρασε την ανησυχία της χθες για την υπερβάλλουσα χρήση βίας, όπως τη χαρακτήρισε από τις γαλλικές αστυνομικές αρχές, απέναντι στους διαδηλωτές. Έχω ένα μήνυμα, κύριε Πέρε, από μία ακροάτρια που μας ακούει αυτή την ώρα από την Τουλόν. Είναι κάτοικος δηλαδή της Γαλλίας. Είναι η Ειρήνη από την Τουλόν στην Νότια Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω, μου λέει, γιατί αυτή η αναταραχή εδώ για έναν νόμο που έχει ψηφιστεί από το 2013 επί Φρανσουά Ολάντ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Γιατί τώρα, παρότι αυτό είναι γνωστό από το 2013. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί η Ειρήνη. Φαντάζομαι ότι μάλλον εννοεί τη σύνδεση του προσδόκιμου επιβίωσης με τα όρια συνταξιοδότησης, κάτι που εμείς στην ελληνική μας νομοθεσία και στο ελληνικό μας, στο θεσμικό μας πλαίσιο το εντάξαμε, αν δεν απατώμε κύριε Πέρε, μετά το 2012, εν καιρό μνημονίων. Είναι σωστό αυτό που λέω? Ναι, το 2016, αν θυμούνται και οι ακροατές, με αντίστοιχο νόμο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια των προηγούμενων, που ενίσχυσε βεβαίως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για δουλειά μέχρι τα 67 με 40 χρόνια εργασίας, που αν θυμόμαστε όλοι και στη χώρα μας υπήρξαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Και να θυμίσουμε επίσης ότι πρόκειται για αντιασφαλιστικούς νόμους που προωθούνται με βάση
στρατηγικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη χώρα μας, ακριβώς αυτό, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και ξέρετε και στη Γαλλία, δεν θα μείνει το ασφαλιστικό σύστημα σε αυτό που ψήφισε τώρα ο Μακρόν. Αλλά θέλουν να συνεχίσουν γιατί έχουν σκοπό να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Παρόλα αυτά περνάνε οι μεταρρυθμίσεις, παρότι υπάρχουν αντιδράσεις, παρότι υπάρχουν γιγαντιές, ας πούμε, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Περάσα και στην Ελλάδα, περνάνε και στη Γαλλία και τώρα που μιλάμε για κάτι το οποίο πλέον έχει περάσει, άσχετα που προσδοκά ο γαλλικός λαός τη μη εφαρμογή του, έτσι. Αλλά πέρασε. Να σας πω, αυτές οι μέρες που ζήσαμε στη Γαλλία, εμείς τις δύο μέρες που ζήσαμε στη Γαλλία, αλλά συνολικά αυτές οι μέρες στη Γαλλία βγάζουν ένα δίδαγμα, θα λέγαμε, ότι την μεγάλη δύναμη που έχει η εργατική τάξη όταν οργανώνεται, όταν σταματά να δουλεύει και δεν γίνεται τίποτα στις κινητοποιήσεις. Και να πω ένα παράδειγμα εδώ, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, αν το είδαν και οι ακροατές, εκεί στα δηληστήρια, όπου ενώ υπήρχε μεγάλη καταστολή, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις είδαν τους εργάτες να πιάνονται χέρι με χέρι, υποχώρησαν. Αυτές οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και δείχνουν πραγματικά ότι μπορεί να πέρασαν ή να περνούν νόμοι, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να διεκδικεί να ζήσει καλύτερα. Γι' αυτό και ξεσηκώνεται ο λαός και στη Γαλλία, γιατί δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, βεβαίως είναι αυτό, αλλά συνολικά η ζωή της εργατικής τάξης θέλει, νομίζουμε, και μπορεί να αλλάξει. Ξέρετε γιατί? Σε μια εποχή που η παραγωγικότητα έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δεν μπορεί ο εργαζόμενος κόσμος να δουλεύει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Άγκαλος. Δεν μπορεί να δουλεύει με αυτές τις εργασιακές σχέσεις, με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις συντάξεις. Δεν είναι στοιχεία προόδου όλα αυτά που περιγράφετε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πέρε, για αυτή την... Μόνο κάτι, όχι μόνο στη Γαλλία. Ξέρετε, κινητοποιήσεις έγιναν στην Πορτογαλία. Κινητοποιήσεις έγιναν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Υπάρχει μία αφύπνιση του κόσμου. Λέτε, μία εγρήγορση μετά από αρκετό καιρό που υπήρχε έτσι. Ακριβώς είναι έτσι. Να, γι' αυτό και εμείς θέλουμε να καλέσουμε τους εργαζόμενους, το λαό συνολικά, να οργανωθεί. Να δυναμώσει τα εργατικά συνδικάτα, να δυναμώσει το εργατικό κίνημα και βεβαίως εμείς λέμε αγώνες, δυνατό εργατικό κίνημα πανίσχυρο, αλλά και ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κίνημα με τους κομμουνιστές, το ΚΚΕ μπροστά, γιατί νομίζουμε ότι έχει μεγάλη αξία και την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πέρο. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.